αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Ζαμπέτας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ζαγόρα. Τι κάνετε, καλά. Δόξα τω Θεώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε, καιρό έχουμε να σας ακούσω. Τι κάνετε κύριε Ζαμπέτα. Καιρό. Δόξα τω Θεώ, δόξα. Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς είναι αυτό που έκρινε και αποφάσισε φυσικά το δικαστήριο για σας, για τον κύριο Αθανασιάδη και τον κύριο Κόντι. Δυστυχώς ο Άρης, κύριε Ζαγόρα, καταστράφηκε πριν από το 12-13, γιατί στην ουσία εκεί ξεκίνησε η καταστροφή του Άρη. Επειδή το λαύρο σκόρο του πήραν την καρέκλα, είναι όπως παίρνει στο μικρό το παιδάκι το παιχνίδι του και κλαίει. Ναι. Αφοσιώθηκε ο άνθρωπος αυτός, αντί να βοηθήσει την αγάπη του, τον Άρη, αφοσιώθηκε και έδωσε όλη την ενέργεια το να κάνει μηνύσεις, το να ξεφτυλίζει ανθρώπους και στην ουσία να κάνει μια τεράστια ζημιά στο σύλλογο. Μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα των μηνύσεων που μας έχει κάνει για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, για απιστία κατά της Παεάρης κλπ. Mm-hmm. Ήταν και η υπόθεση του συστών και στις προηγούμενες φυσικά μηνύσεις του αθωθήκαμε. Σε κάποιες δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο γιατί έκριναν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές ότι δεν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία τέτοια νομιμοποιητικά τα οποία θα μπορούσαν να επιδείξουν ποινικό αδίκημα από τη δικιά μας τη μεριά. Έκριναν ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε να φτάσει στο ακροατήριο η υπόθεση του συστών. Επειδή λοιπόν και πριν έψαξα και βρήκα και χθες στο ίντερνετ άρθρα της εποχής εκείνης, πόσο απαξιωτικά ήταν, πόσο με υπονοούμενα αναφερόντουσαν τα άρθρα αυτά στην διαδικασία την οποία είχαμε εμείς υποτίθεται στην ΠΑΕ ότι κάνουμε διπλά συμβόλαια και ότι υπάρχει το ενδεχόμενο της κάθεξης δεκαετίας αν αποδειχθεί η απιστία κατά της ΠΑΕ Άρης. Ναι. Έφτασε λοιπόν η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο. Και στο ακροατήριο απλά επιβεβαιώσαμε και αποδείξαμε στους δικαστές και στην κυρία Εισαγγελέα ότι ο Συστόν ήταν ποδοσφαιριστής του Άρη από την εποχή του κυρίου Σκόρδα, 2829-2910. Το 9 λοιπόν που ήρθαμε εμείς, ο Μαζίνιος ζήτησε να φέρουμε τον Αμπρέου. Έπρεπε λοιπόν να ελευθερωθεί θέση ξένου. Θέση ξένου είχε ο Συστόν. Ο κύριος Κόντης λοιπόν και ο Αθανασιάδης, υπογράφοντας και εδώ, μπόρεσαν και πείσανε τον ποδοσφαιριστή Συστόν να υπογράψει τη λύση του συμβολαίου του. Mm-hmm. Με την υπόσχεση ότι αν είχε κοινοτικό διαβατήριο ή αν δεν έβρισκε ομάδα, εμείς θα έπρεπε να του καλύψουμε το συμβόλαιο που του είχε υπογράψει ο Σκόρδας. Όχι εμείς. Φυσικά το αγωνιστικό όφελος, το ότι ήρθε ο Αμπρέου, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε ότι βοήθησε υπερβολικά την ομάδα, αλλά και ο Συστόν διευκόλυνε πάρα πολύ την κατάσταση αυτήν, υπογράφοντας όμως ένα συμφωνητικό. Γιατί λέει, εγώ έχω κύριε ένα συμβόλαιο, ενισχύει 200.000 ευρώ και με άλλες 300.000 ρίτλα τότε, από το Σκόρδα, για να σας ελευθερώσω εγώ από αυτό το συμβόλαιο, πρέπει εγώ να κοιτάξω το μέλλον μου. Ναι, okay. Άρα του κάναμε λοιπόν ένα συμφωνητικό την ίδια μέρα που έγινε η λύση, προγενέστερη όμως ήταν το συμφωνητικό, μεταγενέστερη η λύση. Δηλαδή υπογράψαμε το πρωί το συμφωνητικό ότι θα λύσουμε, ότι οι ΠΑΕ Άρης και ο Συστόν έχουν τη διάθεση να λύσουν το συμβόλαιό τους, με την προϋπόθεση ότι αν δεν βρει ομάδα να τον πληρώσουμε, αν δεν βρει ομάδα να τον βοηθήσουμε να βρει ομάδα και αν βάρει κοινοτικό διαβατήριο να τον ξαναπάρουμε στην ομάδα πίσω. Mm. Τώρα, αυτό τώρα ουσιαστικά, έγινε λοιπόν προγενέστερα. Ουσιαστικά και, με ένα λεπτό, ναι, ναι. Και το απόγευμα λύθηκε το συμβόλαιο. Άρα λοιπόν ένα συμφωνητικό θα λύσουμε το απόγευμα το συμβόλαιο. Ο Λάμπρος Κόρδας το βάφτισε διπλά συμβόλαια και παρατυπίες και απιστίες κατά της ομάδας. Το συμβόλαιο των Συστών δεν θα το έλυνε ποτέ αν δεν γινόταν αυτό το συμφωνητικό φυσικά για να ελευθερωθεί η θέση ξένου. Πόσα χρόνια κράτησε αυτό το δικαστήριο κύριε Ζαμπέτα? Δεν κράτησε πολλά χρόνια γιατί η διαδικασία της ανάκρισης ξεκίνησε την ουσία με τις μηνύσεις που έκανε ο Λάμπρος Κόρδας κάποια στιγμή το 20. Η μήνυση κατατέθηκε το 2020 από τον κύριο Σκόρδα εναντίον σας. Όχι, η μήνυση είχε κατατεθεί πολύ πιο μπροστά μαζί με άλλες υποθέσεις. Ήταν άπειρες ποδοσφαιρικές, ήταν μέσα 20-30 παίκτες, διάφορες ιστορίες που είχε εφεύρει το μυαλό του Λάμπρος Κόρδα. και δυστυχώς με την απόφαση... αυτά όμως όλα, ναι. Αυτά όμως όλα οδηγήσανε σε λάθος εντυπώσεις στον κόσμο του Άρη ότι η δίκη σε Αθανασιάδη και Ζαμπέτα έκανε τα εγκλήματα εις βάρος της ΠΑΕ, ενώ η δίκη σε Αθανασιάδη Ζαμπέτα παρέλαβε 15 εκατομμύρια ευρώ χρέη, δεν πήραμε καμιά ομάδα ούτε με μηδέν χρέη,
ούτε με μηδέν υποχρεώσεις, ούτε με τίποτα κέρδη στο ταμείο. Ναι, ναι. Παραλάβαμε 15 εκατομμύρια χρέη, εξυπηρετήσαμε όσο μπορούσαμε στο βαθμό που ήταν επιτρεπτό, είτε από το ποδόσφαιρο είτε από τις συνθήκες που ήρθαν της κρίσης το 2011. Μπορέσαμε λοιπόν, είχαμε 35 εκατομμύρια έσοδα, ναι, πληρώσαμε 8 εκατομμύρια δημόσιο πριν, 4 εκατομμύρια προηγούμενες υποχρεώσεις των προηγούμενων διοικήσεων, 12, και 23 τα δικά μας 3 χρόνια. Και στην ουσία όμως ο κόσμος πίστεψε ότι εμείς κάναμε κλίματα πολέμου, ότι είμαστε λαμόγια, ότι ήμασταν τάνας γη, όπως μας βάλανε δυστυχώς οι συμβεσμίτες όταν πήγε η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και δυστυχώς η ιστορία για αυτούς όλους αποδεικνύεται ότι είναι ένα τεράστιο ψέμα. Και αυτό το τεράστιο ψέμα κατέστρεψε δυστυχώς τον Άρη. Και έφτασε ο Άρης να πάει στα χωράφια, ενώ δεν έπρεπε να πάει ποτέ. Ενώ υπάρχουν ομάδες που είχαν 50 εκατομμύρια χρέη και ζουν ακόμα στην ΑΕΦΑ Εθνική, εμείς με 15 πήγαμε στη ΓΑΜΑ. Λοιπόν, η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου, πείτε μας αυτό και να ολοκληρώσουμε, κύριε Ζαμπέτα, με αυτό που το σημαντικό. Η χθεσινή απόφαση του δικαστηρίου που αθωώνει εσάς, τον κύριο Αθανασιάδη και τον κύριο Κόντι, για τη μηνυτήρια αναφορά του κύριου Σκόρδα, έτσι, για απιστία. Σας αθωώνει, οριστικά. Μας αθωώνει, λοιπόν, μας αθωώνει ομόφωνα με το Τριμελές Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης και μαζί με την εισαγγελέα. Μας αθωώνει ομόφωνα ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απιστία. Γιατί στην ουσία δεν ζημιώθηκε η ΠΑΕ Άρης από την συμφωνία που κάναμε για το συστόν, αλλά εναντίον γλίτωσε λεφτά από την απόφαση αυτήν να ελευθερωθεί η θέση του ξένου συστόν. Μάλιστα. Άρα άλλο ένα τεράστιο ψέμα έπεσε, άλλο ένα τεράστιο ψέμα που έφαγε δυστυχώς ο λαός του Άρη, το έφαγε. Αλλά δεν ήταν ποτέ πραγματικότητα και αλήθεια. Θα ήθελα πάρα πολύ με μεγάλο ενδιαφέρον όλα εκείνα τα site τα οποία τότε αφήναν όλα αυτά τα υπονοούμενα και φτάναμε στους δρόμους να μας βρίζει ο κόσμος, να μας φτύνει και να λιδωρεί τις οικογένειές μας, να δω σήμερα τα άρθρα τους αντίστοιχα για την αθώωση αυτήν και την κατάπτωση της μηνυτήριας αναφοράς του. Πρέπει να τα μαζέψουν όλα αυτά τώρα, κύριε Ζαμπέτα, έτσι. Πρέπει να τα μαζέψουν με κάποιο τρόπο. Η κουλουτούμπα είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Εύχομαι να την κάνουν, γιατί τουλάχιστον τώρα, το τυπικό θα ήταν αυτό, τώρα θα έχει να αξία. Το κάνουν τώρα θα μετά έχει από αξία. Όλο αυτό το υβριολόγιο. Έτσι είναι. Σας καταλαβαίνω, κύριε Φυσικώς. Ζαμπέτα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά και άλλα προβλήματα να μην υπάρξουν και στο και το τώρα. Και άλλα προβλήματα να μην έχει ο Άρης από ψέματα. Γιατί είναι δυστυχώς μεγάλο κακό. Σούπα μου πες, άκουσα, εγώ ξέρω, αλλά στο τέλος δεν ξέρει κανένας τίποτα. Γιατί η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμπέτα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.